το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 8.30 το βράδυ εδώ στο Ηράκλειο θα έχουμε την δυνατότητα από κοντά να ακούσουμε Χρήστο Θηβαίο και Παναγιώτη Μάργαρη 2. Κύριε Χρήστο Θηβαίο, καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, μια χαρά εσείς, καλημέρα σε όλο το Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Καλά να είστε. Το 2 μουσική παράσταση για 2 μουσικούς που ενώνεστε με μια πάρα πολύ καλή χημεία. Από κοντά δεν σας έχω ακούσει, αλλά τα ακούσματα, ακριβώς τα ακούσματα που έχω μέσω του διαδικτύου, τουλάχιστον δείχνουν ότι υπάρχει μια πολύ καλή χημεία. Ακριβώς, κοιτάξτε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση που αποφασίσαμε να κάνουμε και μια περιοδία γενικά με τον Παναγιώτη, όπου στην ουσία μας συνδέει το μουσικό ήθος. Είμαστε οι δυο μας με δυο κιθάρες πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Δημιουργούμε ένα κλίμα μπουάτ, θα έλεγα. Για τους νεότερους μπορεί να μην ξέρουν το παλιό κλίμα της δεκαετίας του 60 με τους τραγουδοποιούς και τους μουσικούς που έπαιζαν με ένα ή δύο όργανα στη σκηνή. Και επίσης αυτό το κλίμα θα το δημιουργήσουμε στο υπέροχο κινηματοθέατρο Αστόρια το Σάββατο 8.30 ώρα το απόγευμα. Πώς αποφασίσατε να προχωρήσετε και να πορευτείτε μαζί, γιατί λέμε ότι αυτή η συνάντηση έρχεται και φέτος? Κοιτάξτε, γνωριζόμαστε χρόνια με τον Παναγιώτη, ταιριάζουμε μουσικά, ταιριάζουμε και σκηνικά, οπότε είπαμε να κάνουμε κάτι το πιο απλό. Έτσι όπως βρισκόμαστε στο σπίτι μας, να βγούμε να παίξουμε με μια κιθάρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε αυτό να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο. Ό,τι καλύτερο βεβαιότατα, και όταν ακούς τραγούδια τα οποία σε παραπέμπουν και στο χθες και στο σήμερα, τραγούδια τα οποία είναι διαχρονικά, γιατί είναι τραγούδια σύνηθες ύποπτοι, Θάνος Μικρούτσικος, Βασίλης Δημητρίου, η δεξιοτεχνία και οι υπέροχες συνθέσεις από τον Παναγιώτη το Μάργαρη, που δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε κοντά μας εξαιτίας του ότι έχει μπλοκαριστεί στην κίνηση στους δρόμους και υπάρχει ένα πάρα πολύ κακό σήμα αυτή την ώρα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, θα ακούσετε όλα τα τραγούδια τα οποία ξέρετε από την 30ετή πορεία μου, τα γνωστά, αυτά που έχω γράψει εγώ, αυτά που έχω ερμηνεύσει άλλων συνθετών και ποιητών, και τις συνεργασίες μου με τους συνθέτες και ποιητές, και φυσικά τις μοναδικές ερμηνείες του Παναγιώτη στη κιθάρα, όπως με τον τρόπο που μόνο αυτός γνωρίζει, για να το μοιραστούμε αυτό. Και επίσης να σας πω ότι σε αυτή την παράσταση έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, δηλαδή τραγουδάμε και τραγούδια τα οποία είναι απρόσμενα. Φαντάζομαι, έτσι τουλάχιστον όπως βλέπω σε πάρα πολλές συναντήσεις δικές σας και ό,τι βγαίνει στο διαδίκτυο, ότι αυτή την ώρα η μουσική σας έχει πέρασμα και στους νεότερους. Μπορεί πριν από λίγο να είπαμε για τους νέους ότι δεν έχουν εκείνη την εικόνα, την ανάμνηση από τις μπουάτ, αλλά το ότι υπάρχει νεανικό κοινό, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, κύριε Θηβαίε. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα τη μεγάλη τύχη την προηγούμενη Δευτέρα να ερμηνεύσω μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο τα τραγούδια του στο Μέγαρο Μουσικής και με τη συμμετοχή της κυρίας Έλλης Πασπαλά. Είναι πολύ σημαντικό για έναν τραγουδοποιό της γενιάς μου να συναντιέται επί σκηνής με το αρχέτυπο των τραγουδοποιών, όπου για σε αυτή τη χώρα είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτός που μας έμαθε ότι ο ίδιος γράφει τους στίχους του, τα κείμενά του, τα ποίηματά του, γράφει τη μουσική και τα ερμηνεύει ο ίδιος. Γι' αυτό λέω ότι είναι το αρχέτυπο των τραγουδοποιών σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Εξαιρετική ερμηνεύτρια επί σκηνής, η μοναδική Έλλη Πασπαλά. Και καταλαβαίνετε ότι μοιράστηκε μαζί μου ο Διονύσης Σαββόπουλος τις δικές του ερμηνείες. Mm-hmm. Αυτό είναι η προϋπόθεση εργασίας. Το πιο σημαντικό από όλα σε αυτή τη συναυλία, που ήταν μια συναυλία για το σύλλογο Αμιμόνη, που ασχολείται με τα παιδιά που έχουν προβλήματα με την όρασή τους και γενικότερα προβλήματα, θα σας πω το εξής. Υπήρχαν επί σκηνής 80
στον αριθμό. Νέα παιδιά ηλικίας από 14 έως 19-20 το πολύ, το οποίο αφορά και στην ορχήστρα, την εκπληκτική ορχήστρα υπό τη βαγκέτα του, του κυρίου Ζαφύρη Κουκουσέλη, και άλλα 40 παιδιά στη χοροδία. Σας μίλησα για ηλικίες οι οποίες είναι ηλικίες γυμνασίου και λυκείου, έτσι. Είναι από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη ορχήστρα με την οποία έχω παίξει. Η μουσική... Φανταστείτε τώρα, δηλαδή 40 άτομα χοροδία νέων παιδιών και 40 άτομα ορχήστρα νέων παιδιών. Έχορδα, πνευστά κλπ. Που σημαίνει αυτό ότι η παιδεία και η γνώση υπάρχει και μεταδίδεται. Έτσι ακριβώς. Η μουσική... Και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο από όλα. Σαφέστατα. Γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία, ξέρετε, δεν εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αρκετές φορές έχουμε, δυστυχώς, έχουμε από τη μία τη βία των ανηλίκων, έχουμε από την άλλη κάποια δυστυχώς αρνητικά παραδείγματα για τις μουσικές εξελίξεις αυτών των ηλικιών. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο έχω δει πραγματικά το τελευταίο καιρό. Κύριε Δε, η μουσική, η τέχνη, η παιδεία, που τελικά οι στίχοι που γεφυρώνουν και γεφυρώνουν αυτά που κάποιοι λέμε χάσματα γενεών. Γιατί έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία πολύ, και εσείς και εγώ και κάποιοι άλλοι. Αλλά να, που η μουσική έρχεται να γεφυρώσει, να ενώσει, ακριβώς, να δώσει. Ακριβώς αυτό. Είναι, όλα συνοψίζονται πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο μου θίξατε. Συνοψίζονται στο να και ο Άλκης, ο μικρός μας, που έρχεται να σμίξει οι αναμένες φωτιές με το ροκ του μέλλοντός μας. Αυτό όλο. Λοιπόν, και όλα αυτά, κινηματογράφος Αστόρια, πλατεία Ελευθερίας, Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, ώρα έναρξης στις 8.30, χορηγός επικοινωνίας με το Κρήτη TV, neakriti.gr, Nea84, η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Θα είμαστε εκεί για να σας δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, καλημέρα. Χαιρετίσματά μας και στον κύριο Μάργαρη. Θα του δώσω. Να είστε καλά. Καλημέρα.